Ναι. Όσον αφορά το όνομα του συναδέλφου, του κυρίου Πατσίδη, είναι συνεργάτης μου και εκπροσωπούμε μαζί την μητέρα. Ωραία. Και την οικογένεια της μητέρας. Καλά κάνετε και το διορθώνετε. Θέλω να μας πείτε για αυτό το πόρισμα της ΕΔΕ, αν έχει έρθει στα χέρια σας, αν έχετε διαβάσει αυτή τη διαρροή που έγινε χτες, ή αν δεν γνωρίζετε τίποτα κι εσείς, όπως ο κύριος Πατσίδης μας είπε χτες. Κυρία Τσολάκη, με ευθύνη προφανώς των αστυνομικών οργάνων που διενεργούν την ΕΔΕ, έγινε χθες μια επιλεκτική διαρροή αποσπασμάτων της ΕΔΕ. Επίσης, με προφανή ευθύνη των αστυνομικών που διενεργούν την ΕΔΕ, δεν εκλήθη ως αιτήθηκε η οικογένεια προκειμένου να εισφέρει στοιχεία, ώστε η έρευνα και η απόδοση ευθυνών να μην περιχαρακωθεί ως προς τις ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών και να μην περιοριστεί στις ευθύνες των κατώτατων αστυνομικών που βρίσκονταν στο συμβάν. Περιττό να σας πω ότι εχθές, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ισχύως του πειθαρχικού κώδικα των ενστόλων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με συγχωρείτε, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε να εξυγχρονίσει και να αναμορφώσει το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού. Ακούστε. Ειδικότερα λοιπόν αποφάσισαν μόλις χθες, έπρεπε να κατασφαγιαστεί ένα νέο κορίτσι μπροστά στα μάτια μεταξύ άλλων αστυνομικών και του επίορκου αστυνομικού που με αμετάκλητη απόφαση είχε τεθεί εκτός σώματος, ήταν σε απόταξη και παρόλα αυτά υπηρετούσε, δηλαδή να σας το πω απλά, έδινε το παρόν σε άλλο τμήμα και επανέρχονταν, πήγαινε πίσω στο τμήμα και φύλαγε σε τέτοιο νευραλγικό πόστο, φυλούσε απ' έξω από το αστυνομικό τμήμα και μπροστά στα μάτια του κατασφαγιάστηκε το κορίτσι. Έχοντας δηλαδή, ήδη στην πλάτη του καταγγελίες, έτσι. Και τρεις αποτάξεις. Ήταν σε απόταξη. Βεβαίως. Κυρία Τσολάκη, ήταν σε απόταξη. Βεβαίως. Με το νέο λοιπόν πειθαρχικό κώδικα και την αναμόρφωση αυτού, αποφασίστηκε χθες μόλις και μετά από 16 χρόνια να τίθενται υποχρεωτικά σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και να τίθενται αυτοδίκαια σε απόταξη, ανεξάρτητα από την πειθαρχική εκδίκαση υπόθεση, αστυνομικοί που καταδικάζονται μετάκλητα. Εχθές. Λοιπόν, αυτά είναι τραγικά λάθη. Γι' αυτό και δηλώνω και επιμένω ότι ΕΔΕ δεν θα κλείσει όπως φρονούν και όπως υπολογίζουν οι διενεργούντες στην ΕΔΕ. Δεν θα κλείσει με απόδοση ευθυνών σε χαμηλότατα αστυνομικά στελέχη. Θα, με δικό μας αίτημα και μόλις έχουμε ισχύρασμα στο πόρισμα, θα επανέλθουμε για να ξανανοίξει η ΕΔΕ και να αποδοθούν ευθύνες και σε υψηλότερα κλιμάκια χωρίς περιχαράκωση των ευθυνών τους. Υπάρχει μια προστασία, κυρία Τζούλη, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς ως απλοί πολίτες αυτής της χώρας και άνθρωποι που παρακολουθούμε αυτή την ιστορία και έχει κοπεί πραγματικά και έχει παγώσει το αίμα μας. Και ως άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βλέπουμε, σαν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια οικογένεια για 40 μέρες να έχει χάσει το παιδί της, να το έχει στο χώμα και οι γονείς να μην αισθάνονται ότι έχουν αποδοθεί οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Σαν τέτοιοι λοιπόν άνθρωποι, όχι μόνο αυτό. Εγώ θα πω απλά το κουβάρι ότι νιώθω μια προστασία. Ποιος δεν θέλει να φανεί η αλήθεια? Ποιος δεν θέλει να δοθούν απαντήσεις? Ποιος σταματάει την αλήθεια να βγει στο φως? Υπάρχουν και άλλες ευθύνες. Για να πάμε λίγο και στην πλευρά του δράστη. Ο δράστης βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς, περιφρουρούμενος στο ειδικό κελί ηρεμίας για να μην διαταραχθεί η καθημερινότητά του και να βρίσκεται στις καλύτερες συνθήκες, ναι, στο ψυχιατρικό τμήμα Κορυδαλού, των φυλακών Κορυδαλού. Το ίδιο, την πρώτη φορά που πήγαν οι πραγματογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι με τα διοριστήρια στο χέρι να κάνουν την πραγματογνωμοσύνη, δεν τους επετράπησε. Δεν τους άφησαν να περάσουν, ναι. Όχι, η ανακρίτρια εχθές έπνεε τα μένεα, κάνοντας λόγο ότι πρώτη φορά στα χρονικά τα δικαστικά που υπηρετεί η ίδια της έχει τύχει τέτοιο πράγμα, να μην επιτραπεί είσοδο σε πραγματογνώμονα και στους τεχνικούς συμβούλους. Και αυτό έγινε για να υπάρχει ο χρόνος, όπως έγινε μετά, να προετοιμαστεί ο δράστης από τον δικό του τεχνικό σύμβουλο. Που δέχτηκε μια επίσκεψη, έτσι δεν είναι? Μια επίσκεψη κατά μόνας, του επιτράπει λοιπόν κατά μόνας η είσοδος του, για να προετοιμάσει το δράστη στο τι θα πει παρουσία και όλων των υπολείπων. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα εις βάρος του πραγματογνώμονα που έχει διοριστεί από το κράτος και Δευτέρα θα προβούμε
στην αίτηση εξαίρεσής του. Δεν μπορώ να σας πω παραπάνω όσον αφορά το τι έχει διαπράξει. Αυτά θα τα πω στην ανακρίτρια εγγράφος, η οικογένεια θα τα καταθέσει εγγράφος. Αυτό που μπορώ μόνο να σας πω είναι ότι αφού διενεργήθηκε μετά από πολλά και πολύ καιρό η πραγματογνωμοσύνη, εκείνος αιτήθηκε τη διενέργεια και εγκεφαλογραφήματος στο δράστη και όταν ρώτησε ειδικούς τι σημαίνει αυτό και τι θα δείξει αυτό, τι θα δείξει, η απάντηση ήταν ότι είναι παντελώς άχρηστο στην παρούσα περίπτωση. Δεν δείχνει καμία ψυχική πάθηση το εγκεφαλογράφημα, όπως καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, και το μόνο που θα μπορούσε να καταδείξει είναι τυχόν να άλλα έχει πράγματα. Προβλήματα υγείας. Νευρολογικά, νευρολογικής φύσης πράγματα περισσότερο. Που δεν απασχολούν. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος όμως, κυρία Τζούλη, αυτός ο ένοχος, ποιος είναι που το προστατεύει 15 νοματέρια. Ένας γενικότερος σχεδιασμός συγκάλυψης. Ναι, αλλά ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο και το προσδοκεί. Και ενορχιστρώνει και τη διαδικασία μέσα από το κελί, μέσα από την ψυχιατρία του Κορυδαλλού. Όχι μόνο δεν είναι αυτό, παιδιά. Είναι για να καλυφθεί η αστυνομία και να καλυφθεί η πέμπτη. Μα για να καλυφθεί η αστυνομία, παιδιά. Δεν καλύπτουν το δράστη, παιδιά. Μα είναι ήδη τόσο εκτεθειμένοι. Είναι ήδη τόσο εκτεθειμένοι. Τι να καλύψουν. Την πλάτη του καλύπτουν τώρα. Και σε αυτό που λέει η κυρία Τζούλη, συνάδελφο, ότι δεν εκλήθη η οικογένεια να προσκομίσει στοιχεία για την ΕΔΕ, εγώ το θεωρώ τραγικό. Ότι η οικογένεια τραγικό, ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να έχει κληθεί να προσκομίσει στοιχεία. Εχθές, πάνω σε αυτό που λέτε, απευθυνόμενη σε εισαγγελέα επ' αυτού του θέματος, ναι. η απάντησή του ήταν σιγά μην καλούσαν την οικογένεια. Δηλαδή, είναι τραγικό το τι βγαίνει κάθε μέρα στο φως, το τι γίνεται αντιληπτό από τις εισαγγελικές αρχές, τις οποίες βεβαίως και πηγαίνουμε προκειμένου να καταγγείλουμε τα πεπραγμένα και όλα αυτά που γίνονται από πίσω μας. Υπάρχει μια μεγάλη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και επιθυμία συγκάλυψης. Φαντάζομαι και όσον ότι αφορά έχετε πολλά στοιχεία στην άρρηξη. Και όσον αφορά την στάση και την ευθύνη υψηλόβαθμων αστυνομικών στελεχών. Φαντάζομαι ότι έχετε στοιχεία, έτσι. Έχετε στοιχεία που θα μπορούσατε και θα θέλατε να είχατε προσκομίσει πριν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ. Ασφαλώς έχουμε σοβαρότατα στοιχεία. Γιατί δεν εκλήθηκε η οικογένεια. Αν έχει ολοκληρωθεί, γι' αυτό το είπα. Αν έχει ολοκληρωθεί, γιατί βγήκαν κάποια συγκεκριμένα αποσπάσματα από την ΕΔΕ. Γιατί δεν βγήκε όλη η ΕΔΕ. Γιατί κάποιος έβγαλε και διέρευσε συγκεκριμένα αποσπάσματα. Και πότε ξανά έχουμε δει αποτελέσματα ΕΔΕ. Η ΕΔΕ αυτή τη στιγμή διενεργείται μόνο από τα αστυνομικά όργανα που τη διενεργούν. Δεν την έχω ούτε εγώ. Ούτε κανείς. Άρα μόνο η διαδρομή έχει γίνει από εκεί. Από την καθημερινή. Έτσι, και αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πολύ σημαντικό, κυρία Τζούλη, ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει διαρροή πορίσματος ένορκης διοικητικής εξέτασης σε, πουθενά. Ακριβώς. Έχουν γίνει αυτό. Ποτέ, πάντα, γιατί υπάρχει και το υπηρεσιακό απόρριτο. Άρα αυτό, εμένα ξέρετε και κάνουν τι τη δουλειά τους και μπράβο τους. Εγώ αυτή τη στιγμή αποδίδω ευθύνες στα αστυνομικά όργανα που διενεργούν την ΕΔΕ, πώς αποσπασματικά δίνουν στοιχεία της ΕΔΕ, ξέρετε γιατί, για να δείξουν. Για να κλείσουν τα στόματα, βεβαίως. Ακριβώς, για να δείξουν ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, να ορίστε αποδίδουμε ευθύνες. Ότι δεν περνάει απλά ο χρόνος. Δεν θα αφήσω να περιχαρακωθούν οι ευθύνες υψηλόβαθμων στελεχών της αστυνομίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποζητηθεί ευθύνη ποιου αστυνομικού οργάνου επέτρεψε σε αστυνομικό ο οποίος ήταν υπό απόταξη με αμετάκλητη ποινική καταδίκη που να δίνει ταυτόχρονα παρόν σε άλλο τμήμα, το παρόν ο ίδιος, ότι δεν είναι υπόπτος φυγής και ότι δεν διαφεύγει και ταυτόχρονα να επιστρέφει στην υπηρεσία του και σε νευραλγικό πόστο ενός αστυνομικού τμήματος και να εκτελεί χρέη φύλακα και φρουρού φύλαξης. Και μπροστά στα μάτια αυτού του ανθρώπου να κατασφαγιάζεται ένα νεαρό κορίτσι με τρεις πισόπλατες μαχαιριές, εν συνεχεία ο δράστης μπροστά στα μάτια του υποαπόταξη αστυνομικού να τη γυρνάει ανάσκελα και να τις καταφέρει τις δύο τελευταίες θανατηφόρες μαχαιριές και ο άνθρωπος αυτός να παρακολουθεί χωρίς να κάνει τίποτα. Για να μην μιλήσω για την ευθύνη των υπολείπων που ήταν επάνω, οι οποίες έδιωξαν το κορίτσι και της είπαν τραβά, φύγε από εδώ, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και πάρε μόνη σου την άμεσο δράση. Και για τον άλλο που πήρε τηλέφωνο και έχει το καθυστερήσει, κορίτσι, ακούστε λίγο, και λέει, δεν αναμένουμε είναι και έχει καθυστερήσει. Αναμένουμε και έχει καθυστερήσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να δοθούν ισχύρα στις ανακρίτριας το νέο βιντεοληπτικό υλικό που ζητήσαμε και έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Και μέσα από τις κάμερες του αστυνομικού τμήματος, ακόμα γιατί υπάρχουν και εσωτερικές κάμερες. Δεν το έχετε πάρει ακόμα αυτό το υλικό.
Όχι, δεν έχει παραδοθεί στην ανακρίθεια. Θα είναι στο μοντάζ. Ποιος έκανε μοντάζ αυτό το υλικό? Ποιος μπορεί να έκανε μοντάζ αυτό το υλικό και παραδόθηκε στις αρχές μονταρισμένο υλικό? Είναι τραγικό το 2024. Καταρχάς, ποιος διαχειρίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα τις κάμερες, παιδιά? Τις κάμερες δεν τη διαχειρίζονται όλοι οι αστυνομικοί. Υλικό, παιδιά, αλλά κυρία Τζούλη, αφήστε με λίγο να σας απαντήσω. Δεν μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση στο υλικό. Θέτεται ένα ερώτημα. Υπάρχει λοιπόν ένορκη του τεχνικού που εγκατέστησε το κύκλωμα της κάμερας κλειστού κυκλώματος, ναι, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως και είπε ότι εγώ έχω δώσει το password και το username στους αστυνομικούς, okay, και όποιος θέλει μπορεί να έχει πρόσβαση στο υλικό. Τι αναρωτιέστε? Τέλεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλο το επιπλέον υλικό που θα λάβει στα χέρια της ανακρίτρια και θα το λάβουμε και εμείς στην συνεχεία, βεβαίως και δικός μας τεχνικός θα μεριμνήσει ούτως ώστε να διαπιστώσει τι έχει γίνει με το επίμαχο υλικό. Απλά, κυρία Τζούλη, ξέρετε τι βλέπουμε? Μια καθυστέρηση σε όλα. Καθυστέρηση στο να επισκεφθεί. Όχι μόνο μια καθυστέρηση. Θα σας πω κάτι πιο τραγικό. Πραγματογνώμονες στο δράστη. Θα σας πω κάτι πιο τραγικό, κυρία Τσολάκη. Χθες, δυστυχώς, ενημερώθηκα από τον ψυχίατρο της μητέρας της άτυχης Κυριακής ότι η μητέρα, μετά το έντονο τραυματικό σοκ το οποίο περνάει όλο αυτό τον καιρό, τώρα αντιλαμβάνεται την απώλεια του παιδιού της, γιατί θέλει μέρες αυτό, είναι πολύ άγριο. Τι μέρες, αυτό είναι μια ζωή. Όλοι συνειδητοποιεί. Μετά από μια τέτοια απώλεια, ότι κάπου έχει πάει το παιδί μας και θα επιστρέψει. Κάπου έχει πάει ένα ταξίδι και θα γυρίσει. Έτσι. Η μητέρα τώρα έχει αντιληφθεί ότι το παιδί δεν θα ξαναγυρίσει πίσω και δυστυχώς η ψυχική κατάστασή της είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και σοβαρή. Δεν θέλω να πω περαιτέρω πράγματα, γιατί αντιλαμβάνεστε υπάρχουν λόγοι ιατρικού απορρίτου. Πλην όμως τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα μετά το μνημόσυνο που θα γίνει την Κυριακή για την άτυχη Κυριακή, θα λάβω εγώ προσωπικά μέτρα προκειμένου να προφυλαχθεί η γυναίκα αυτή και να μην έχουμε άλλα δράματα. Και ξέρετε τι γίνεται, κυρία Τζούλη, ανθρώπινα και μόνο. Βλέποντας και όλη αυτή την ιστορία 40 μέρες μετά, δηλαδή ο πόνος του χαμού ενός παιδιού πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος πόνος, ναι, στη ζωή και δεν ξεπερνιέται και ποτέ. Αυτή η γυναίκα για όλη της τη ζωή θα πρέπει να ζήσει με αυτή την απώλεια και δεν το ξεπεράσει και ποτέ μέχρι και εκείνη να έρθει η στιγμή. Εύχομαι σε πολλά πολλά χρόνια να κλείσει τα μάτια της. Βλέποντας και όλη αυτή την ιστορία να παίζουν πάνω στην ψυχή του παιδιού σου άνθρωποι με τέτοιο άσχημο και άδικο τρόπο, να παίζουν τις θέσεις τους, τις δουλειές τους, να ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο, να θέλουν να συγκαλύψουν ορισμένα πράγματα, γιατί γι' αυτό υποδεικνύει όλη αυτή η κατάσταση, όπως τη βλέπουμε και την παρακολουθούμε τόσες μέρες. Είναι σαν να ρίχνεις αλάτι σε μια πληγή που είναι ανοιχτή και να πατάς και πιο μέσα το μαχαίρι. Ανθρώπινα δηλαδή και μόνο, δεν μπορώ να φανταστώ πως υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, έχουν τις απαντήσεις, δεν τις έχουν προσκομίσει και αυτή τη στιγμή αυτό που έχουν, το πρωταρχικό τους μέλημα είναι να κρατήσουν τις θέσεις τους και να καλύψουν. Γι' αυτό δεν υπάρχει ευθυξία και αν δεν θέλω υπάρχει. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Ξέρετε πόσες γυναίκες θύματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενδοοικογενειακής βίας, σοβαρότατης ενδοοικογενειακής βίας, με καλούν και μου λένε έχουμε υποστεί και είμαστε σε αυτή την κατάσταση και αύριο μεθαύριο θα είμαστε εμείς τα επόμενα θύματα. Και όταν τους λέω πηγαίνετε να το καταγγείλετε, μου λένε όχι. Με τίποτα. Γιατί δεν θα πάθουμε και εμείς τα ίδια. Δεν έχουμε καμία προστασία. Δηλαδή όλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Έχει, είναι τραγικό. Η αξιοπιστία. Αντί η θυσία της άτυχης Κυριακής να αποτελούσε έναυσμα για να καταγγείλουν όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας παρόμοια περιστατικά, ακριβώς αυτό που περιγράψατε πριν, ότι δεν έχει γίνει τίποτα μετά από 40 μέρες και το πώς κατέληξε το άτυχο κορίτσι, λειτουργεί αποτρεπτικά. Κανένα κορίτσι, καμία γυναίκα δεν τολμά μετά από αυτό να πάει να καταγγείλει τίποτα στις αρχές. Έχουμε βγάλει ιστορία στην εκπομπή, κυρία Τζούλη. Έχουμε βγάλει κορίτσι. Αυτό μόνο πρέπει να κάνει την ελληνική αστυνομία. Και είδα χθες μια κοπέλα στη Θεσσαλονίκη που κρεμόταν από τον μπαλκόνι προκειμένου να σωθεί. Βεβαίως. Γιατί θύμωσε ο άντρας της και την. Υπήρχε δραματική αύξηση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τις μέρες που πάσαμε. Θέλω να σας πω και δίνω υπόσχεση. Ναι, δίνω υπόσχεση στη μνήμη της άτυχης Κυριακής και στην οικογένειά της, αλλά και σε όλες τις γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και μας ακούν και μας παρακολουθούν, ότι θα φτάσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Δεν θα καλυφθεί τίποτα, δεν θα αφήσω τίποτα στην τύχη του και σε κάθε περίπτωση και ο δράστης θα έχει την αρμόζουσα τιμωρία, αλλά και όλοι όσοι ευθύνονται όσο ψηλά και αν βρίσκονται, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Για να σταματήσει επιτέλους η κάλυψη, συγκάλυψη και η μη απόδοση ευθυνών. Πρέπει το σύστημα, το πειθαρχικό της αστυνομίας, επιτέλους να λειτουργεί.
Και από τη μία, ξέρετε, κυρία Τζούλη, συγγνώμη, Τάσο μου, και από τη μία, αυτό που λέμε για τον ενεξυγχρονισμό και την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου του ένστολου προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας είναι κάτι μετά θετικό. Από 16 χρόνια. Μετά από... Ναι, πάλι καλό όμως που συνέβη και τώρα. Έπρεπε να σφαγιαστεί ένα κοριτσάκι 28 χρονών. Θέλω να πω. Θέλω μια να πω. Κούκλα μπροστά στα μάτια ενός αστυνομικού υποαπόταξη που έδινε το παρόν στο διπλανό τμήμα και πήγαινε μετά και εκτελούσε χρέη. Αλλά... Τι συζητάμε, δηλαδή σε ποια χώρα γίνονται αυτά. Επουδενή δεν θα έπρεπε. Ποιος του επέτρεψε, ποιος τον αξιολόγησε ως ικανό. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, για να επανέλθει η εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη στον Έλληνα αστυνομικό και στην ελληνική δικαιοσύνη, θα πρέπει να κινηθούν για μένα, με το φτωχό μου μυαλό, οι διαδικασίες γρήγορα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες, να πληρώσουν αυτοί που φταίνε, αυτοί που φταίνε όχι μόνο με την παρουσία τους που ήταν εκεί, αυτοί που φταίνε γενικά και που φταίνε πραγματικά, και με την για να ξανακερδίσει κάθε γυναίκα που θέλει να επισκεφτεί το αστυνομικό τμήμα, θα κλείσει. Την εμπιστοσύνη να το κάνει. Και όποιος νομίζει ότι ΕΔΕ θα κλείσει με απόδοση ευθυνών στους παρόντες αστυνομικούς, φυσικά, που μπράβο. Ήταν εκείνο το βράδυ, εκεί κάνει μεγάλο λάθος. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Και όποιος νομίζει, κυρία Τζούλη, ότι με μια διαρροή ενός μερικών σημείων του πορίσματος θα σταματήσουμε να έχουμε ενδιαφέρον για το θέμα. Θα αποδείξουν ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους οι αστυνομικοί και θα κλείσουν τα στόματα. Και μόνο αυτή η μάνα θα πάει την Κυριακή στο μνημόσυνο του παιδιού της, σε αυτή την κατάσταση, την Κυριακή, που είναι η μέρα της γιορτής της μητέρας. Σκεφτείτε αυτή η μάνα πώς θα πάει να κάνει το μνημόσυνο του παιδιού της. Εγώ θεωρώ τραγικό αυτό που λέει η κυρία Τζούλη, ότι κόπηκε το υλικό. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Είναι κάθε μέρα στο μνήμα του παιδιού της και φωνάζει, σήκω επάνω να φύγουμε Κυριακή μου, σήκω, εγώ έπρεπε να είμαι εκεί, όχι εσύ. Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα συνειδητοποιεί και η μητέρα και η μικρή της αδελφή, 12 χρονών, τώρα συνειδητοποιούν ότι δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ Κυριακή σπίτι. Κυρία Τζούλη, να ρωτήσω κάτι. Ποιος αστυνομικός προσκόμισε το υλικό, προκύπτει από τη δικογραφία, ποιος μόνταρε αυτό το υλικό, ποιος αστυνομικός το προσκόμισε στη Εδώ δεν ξέρουν ποιος μπήκε στις κάμερες, τι ήταν εκεί. Γι' αυτό λέω. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ακούστε λίγο. Αυτό που ρωτάτε. Στην έναρξή του, ο τεχνικός... καταθέτει ενόρκως ότι 20 μέρες μετά το συμβάν έλαβε εντολή από την αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Αττικής να πάει να αφαιρέσει και να κατασχέσει το σκληρό δίσκο. Okay. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Εντολή. Ένας αστυνομικός 20 μέρες μετά. Εντάξει, τα λέω. Στοιχεία που έπρεπε. Το διάστημα το υλικό ήταν στη διάθεση όλων όσων είχαν το password και το username. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Άγινε.